Κεφάλαιο 2. Ο ρόλος της ΕΣΑΜΕΑ στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑΜΕΑ, βλέπε υποσημείωση 1, από την ίδρυσή της έχει θέσει ως βασικό μέλημα της την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Πιο συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο καταστατικό της, η Συνομοσπονδία δύναται να συμπαρίσταται στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, φυσικά πρόσωπα, σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους και να τα αντιπροσωπεύει ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσω της υπηρεσίας Διεκδικούμε Μαζί, που λειτουργεί από το 2007, η ΕΣΑΜΕΑ πληροφορεί τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους για τα δικαιώματά τους και παρεμβαίνει αποτελεσματικά μέσω συνηγοριών όταν αυτά θίγονται. Η υπηρεσία λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 μέχρι τις 4. Υπηρεσία Διεκδικούμε Μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, ταχυδρομικός κώδικας 16341, Ηλιούπολη. Στοιχεία επικοινωνίας. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ και ιστότοπος. Τέλος σελίδας 4. Με αφορμή την πλούσια εμπειρία της, η υπηρεσία Διεκδικούμε Μαζί έχει προβεί στη συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και επικαιροποίηση των αιτημάτων των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι οι πληροφορίες αυτές να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πύλη του παρατηρητήριου θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται.